συνδεθούμε με την Ελλάδα. Γεια σας, κύριε Γκιόνι. Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσετε σε μας. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο δικηγόρος της 24χρονης μίλησε στην ελληνική κρατική τηλεόραση και είπε ότι άλλες δύο κοπέλες καταγγέλνουν ότι κακοποιήθηκαν με τον ίδιο τρόπο. Εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος συλλέγει στοιχεία και ανακοινώνει, καταγγέλει καταστάσεις. Μάλιστα. Εγώ ουσιαστικά όποια έρευνα έχω κάνει βασίζεται κυρίως σε στοιχεία που μου δίνουν κοπέλες που έχουν πέσει θύματα του κυκλώματος. Όλες αυτές οι κοπέλες στη συγκεκριμένη περίπτωση, καταρχάς εσείς έχετε πάρει καταθέσεις, έχετε μαρτυρίες και από άλλες κοπέλες με παρόμοιο τρόπο. Ακριβώς. Οι καταγγελίες είναι αρκετές και έχω κρατήσει στενή επαφή με περίπου 5 κορίτσια από αυτά, τα οποία έχουν τις πιο πολλές πληροφορίες. Είμαστε σε καθημερινή επαφή, να βλέπω κι όλα αν είναι καλά, αν κινδυνεύουν. Να παίρνω συνέχεια feedback, οπότε και μία από αυτές τις κοπέλες που εγώ μιλούσα την πρώτη μέρα είναι και μία των οποίων καταθέτουν τώρα υπέρ της κοπέλας στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή μου είπε, μου στείλε χθες και μου είπε εγώ θέλω να καταθέσω υπέρ με την κοπέλα σύνδεσέ με. Και την έφερα σε επαφή και έτσι έχουμε αυτήν και άλλη μία έπειτα όπως έμαθα και εγώ από τη δηλώση του δικηγόρου. Μάλιστα, κάποια από αυτές τις κοπέλες έχει δώσει πληροφορίες και για την Κύπρο. Για εξηγήστε μας πώς συνδέεται τώρα αυτό το κύκλωμα με την Κύπρο και αν υπάρχει όντως κυπριακό πλοκάμι σε αυτό το κύκλωμα των μαστροπών που τροφοδοτεί, αντιλαμβανόμαστε, με θύματα όποιον μπορεί να πληρώσει τέλος πάντων. Υπάρχει σύνδεση άμεση με την Κύπρο και γιατί η βάση της Αθήνας του κυκλώματος έχει αρκετή μετακίνηση μεταξύ Κύπρου και Αθήνας και κάνει δουλειές και εκεί, αλλά και από την άλλη γιατί όλες τις ιστορίες που λαμβάνω από τα θύματα έχουν διαφοροποιήσει, αλλά υπάρχουν κάποια κοινά ονόματα. Οπότε υπάρχει ένα όνομα στην Κύπρο που είναι γνωστής οικογένειας και κατά αρκετές γενιές, όπου ασχολείται με τη μαφία στην περιοχή, από ναρκωτικά μέχρι εμπόρια ανθρώπων, που υπόσχεται βίζες για τη χώρα. Και γενικά έχω έρθει σε επαφή με τις αρχές της Κύπρου. Ναι. Έχω μιλήσει και με ανθρώπους του κοινοβουλίου, οπότε. Και σήμερα, μάλιστα, θα στείλω την επιστολή με όσα στοιχεία έχω στην Κύπρο για να φτάσουν στις αρχές και να προχωρήσει η έρευνα που κάνουν στην Κύπρο πια εκεί. Άρα, σήμερα στέλνετε τα στοιχεία στην δικαιοσύνη εδώ στην Κύπρο, στο Γενικό Εισαγγελέα. Πού θα στείλετε τα στοιχεία? Μάλιστα, έχω μιλήσει με ανθρώπους των αρμόδιων αρχών και θα ετοιμάσω μια επιστολή με όσα στοιχεία έχω και θα τους τα στείλω επίσημα για να προσθεθούν στην έρευνα που έχει ήδη ξεκινήσει να γίνεται. Τα οποία θα έχουν ονόματα και διευθύνσεις, κύριε Γκιόνι. Θα τα λένε με το όνομά τους τα πράγματα, τα στοιχεία. Στη δικαιοσύνη θα πάνε. Ξεκάθαρα τα στοιχεία που εγώ έχω βασίζονται κυρίως σε ονόματα και περιστατικά. Είμαι ένας άνθρωπος που κάνει μια έρευνα μόνο στο από ένα κινητό με την βοήθεια του απλού κόσμου που παρατηρείται social media και έχει πληροφορίες από την αληθινή ζωή. Οπότε ούτε έχω τα συστήματα να το κάνω αυτό. Την τέλεια έρευνα που θα βρω πληροφορίες, GPS, διευθύνσεις. Ξέρω ονόματα και στοιχεία, βιώματα και εγώ αυτό κρατάω. Πιστεύω τα θύματα. Και μέσα τώρα τα θύματα που εγώ τουλάχιστον έχω βάλει το χέρι μου για να βοηθήσω έχουν βγει αληθινά και χαίρομαι και είμαι περήφανος που βοήθησα έστω και λίγο για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πείτε μας 2-3 πράγματα, όσα μπορείτε να πείτε, για να μην επηρεαστούν και οι έρευνες της δικαιοσύνης, για το τι διαδραματίζεται ακριβώς στην Κύπρο. Και αν υπάρχουν και θύματα Κύπριες, Αλλοδαπές, εξ Ελλάδος. Περιγράψτε μας λίγο. Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι όντως δεν μπορώ να αποκαλύψω πάρα πολλά, όπως δεν κάνω και για τα πολυποπτικά στην Θεσσαλονίκη, γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία που θέλουμε να τα έχουμε σαν εργαλεία για τη μετέπειτα πορεία, γιατί είναι ένα αγώνας με πάρα πολλά εμπόδια και ένα τεράστιο εχθρό. Στην Κύπρο, ναι, υπάρχει ένα πιο απλό σύστημα που καταλήγει στο κύκλωμα μαστροπίας, όπου υπάρχει ο τζόγος, τα παράνομα στημένα παιχνίδια. Και όλα αυτά που επικρατεί στη νύχτα της εκάστοτε πόλης και τώρα στην Κύπρο έχει να κάνει σίγουρα με ναρκωτικά, όπως έχει να κάνει και με όλες τις υπόλοιπες περιοχές που υπάρχει αυτή η έρευνα. Και όπως επίσης έχουν και τα νέα στοιχεία, αλλά και εγώ αυτό που έχω, αυτό λένε, υπάρχει και συνέχεια στο εξωτερικό, σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που γίνεται στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Θεωρώ ότι είναι ένα μικρό κομμάτι αυτό που γίνεται ευρωπαϊκός, ίσως και παγκοσμίως. Αυτά λένε οι πηγές, ότι αυτό είναι το κεφάλι στην Ελλάδα. Τα υπόλοιπα
Είναι πάρα πολλά που ανοίγονται μετά στη συνέχεια. Άρα κάνετε λόγο και περιγράφετε αυτή τη στιγμή εγκληματικά στοιχεία με πολύ μεγάλη ισχύ στην κοινωνία και διάφορες πλάτες αντιλαμβάνομαι, γιατί μιλήσατε για οικογένεια η οποία πάει σε βάθος χρόνου. Είναι και Κύπριες κοπέλες θύματα αυτής της ιστορίας? Δεν έχω εγώ προσωπικά μιλήσει με κάποια κοπέλα που είναι από την Κύπρο που να είναι θύμα μέχρι τώρα. Έχω ιστορίες. Οπότε, ξέρετε, κάπως δεν μπορώ να βοηθήσω πάντα σε κάθε ιστορία. Κάνω μια εξεκρίβωση των στοιχείων, κάνω μια έρευνα να βρω και άλλα στοιχεία να κάνω στην πίστη. Οπότε, ως μέχρι τώρα, Κύπρια κοπέλα δεν έχω. Μάλιστα. Είστε διατεθειμένος να έρθετε και να καταθέσετε, αν σας ζητηθεί από την Κυπριακή Δικαιοσύνη, πέρα από την επιστολή που θα στείλετε και τα στοιχεία? Φυσικά, είμαι διατεθειμένος, αν χρειαστεί, να ταξιδέψω και στη Θεσσαλονίκη και στην Κύπρο για να καταθέσω στις αρμόδιες αρχές. Όπως επίσης και να στηρίξω με τη θέση μου και όλα αυτά που ξέρω σαν παρατηρητής και σαν μάρτυρας σε οποιαδήποτε δικαστική διαμάχη προκύψει από εδώ και στο μέλλον. Έχετε κάποιες πληροφορίες ή τυχόν στοιχεία που να εμπλέκουν και την κατεχόμενη Κύπρο ή μόνο τις ελεύθερες περιοχές? Όχι, δεν. Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα όλο αυτό το κύκλωμα εξυπηρετεί και πολιτικούς σκοπούς. Απλά θεωρώ ότι όλο αυτό που έχει τώρα βγει στη δημοσιότητα και τελικά είναι αλήθεια και παλεύουμε εναντίον του, δεν έχει να κάνει μόνο με πολιτικές παρατάξεις ή ξέρω εγώ διάφορα άλλα ζητήματα. Ναι, ναι. Έχει να κάνει ξεκάθαρα με αυτό και έχουν στοχεύσει εκεί, γιατί εκεί ανοίγουν άλλοι δρόμοι. Εγώ αυτό ξέρω. Ναι. Η ερώτηση βεβαίως δεν ήταν για το πολιτικό περιεχόμενο των κατεχομένων, αλλά αν έχετε πληροφορίες ότι και με τα κατεχόμενα υπάρχει διασύνδεση, οποιαδήποτε ή εμπλοκή. Όχι, δεν έχω λαμβάνει καμία πληροφορία για τα κατεχόμενα, γι' αυτό και το ανέλησα έτσι για τυχόν απορίες που θα έχει το κοινό που θα δει αυτή την εκπομπή, ότι όχι, δεν έχω καμία πληροφορία για τα κατεχόμενα. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Γκιόνι, εσείς δεν είναι η πρώτη φορά που κάνετε τέτοιες καταγγελίες, αποκαλύψεις. Είπαμε, μαζεύετε στοιχεία, διασταυρώνετε, παίρνετε μαρτυρίες και δημοσιεύετε. Όπως με την υπόθεση του Στάθη του Παναγιωτόπουλου. Και εκεί πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης και εκεί άρχισαν και άνοιγαν στόματα. Εσείς νιώσατε ποτέ ότι κινδυνεύετε? Δεχτήκατε ποτέ απειλή κατά τη ζωή σας ή οτιδήποτε άλλο για να σιωπήσετε? Κοιτάξτε να δείτε. Νιώθω ότι κινδυνεύω πάντα. Βέβαια, χαίρομαι γιατί δεν το αφήνω να με επηρεάσει και νομίζω ότι είμαι αρκετά ήρεμος και ψύχνος μέχρι στιγμής. Σε κάθε περίπτωση που έχει τύχει να βγάλω στοιχεία στη δημοσιότητα για οποιαδήποτε υπόθεση, προφανώς δεν έχουμε απειλές για τη ζωή μου. Από εκεί και πέρα, έχω παλέψει πάρα πολύ στη ζωή μου για το αυτονόητο να μπορώ να κυκλοφορώ ελεύθερος εκεί έξω, σαν ομοφυλόφιλος άντρας και γενικά σαν πολίτη, γιατί στην Ελλάδα είμαστε διαφορετικοί πολίτες από τους υπόλοιπους. Οπότε δεν μπορεί να μου το πάρει αυτό κανένας, ούτε η μαφία. Και στο κάτω-κάτω, αν είναι να πεθάνω, όπως μου λένε πάρα πολύ, ότι θα με τσιμεντώσουν, αν είναι να πεθάνω και να έχει γίνει κάτι τέτοιο και έχω βοηθήσει στην υπόθεση, ας πεθάνω. Προτιμώ αυτό παρά να πεθάνω γέρος και να μην έχω ασχοληθεί καθόλου με τα βασικά της κοινωνίας μου και να πεθάνω με μια ήσυχη και βαρετή ζωή. Σας το λέω και το εννοώ πραγματικά. Είναι η αλήθεια. Ναι. Προστατεύεστε? Η ελληνική αστυνομία σας προστατεύει κάπως? Εμένα δεν, πέρα από τον εαυτό μου που έχω φροντίσει να έχω το σπίτι μου σε καλή ασφαλεία στην τοποθεσία χωρίς να ξέρει πολλοί κόσμος, το να δίνω καθημερινά αναώρες στους φίλους μου update με το που βρίσκομαι για να ξέρω ότι αν δεν επικοινωνήσω για μεγάλο διάστημα ότι κάτι συμβαίνει. Κανένας δεν με έχει, ας πούμε, πέρα από τον κόσμο που με προσέχει, κανένας άλλος, ούτε οι ελληνικές αρχές, ούτε κάποιος άλλος. Δεν έχω bodyguard. Μάλιστα. Και ούτε έχω σκοπό να βάλω. Είμαι αυτός που είμαι και προσέχω και πιστεύω ότι όλα μια χαρά θα πάνε και θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γκιόνι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και ας ελπίσουμε ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη και κυρίως.